Κόκκινα δάνεια. Αν πιστεύετε ότι θα προχωρήσει μονομερή ενέργεια η Ελλάδα, η χώρα μας, σε περίπτωση που δεν έρθει η συμφωνία, αύριο θα ανακοινώσει κάτι τέτοιο. Ποια είναι η δικιά σας θέση πάνω σε αυτό? Πρέπει να τελειώσει. Έχω δουλέψει πάρα πολύ και στον εξοδικαστικό και στα κόκκινα δάνεια. Πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό. Να λυθεί το ζήτημα των κόκκινων δανείων και των 120 δόσεων, διότι είναι ένας αναπτυξιακός μοχλός. Να θυμίσω ότι πάνω από 4,5 εκατομμύρια συνάδελφοί μας, συνάνθρωποι μας Έλληνες, χρωστούν στην εφορία και πάνω από 1,5 εκατομμύριο στα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι όλοι εγκλωβισμένοι. Πρέπει να λυθεί το ζήτημα. Νομίζω δεν θα γίνει μονομερή ερέδεια. Δεν συμφέρει την Ελλάδα να έρθουμε σε κόντρα και επειδή έχουν πέσει σχετικά και τα επιτόκια των ομολόγων μας, να πάρουμε και το ένα δίσταλαιο όλα μαζί. Νομίζω θα τα βρουν. Όλα τα άλλα είναι λίγο ένα θέατρο πολιτικό. Αλλά η ουσία είναι ότι πρέπει να τελειώσει αυτό.